Έτσι γίνεται πάντα. Οι πιο άπιστοι, πρόστιχοι και ανέντιμοι άντρες, όταν παροπλίζονται λόγω ηλικίας, γίνονται οι πιο φανατικοί ψευτοηθικολόγοι του κόσμου. Όταν δεν μπορούν πια, τότε γίνονται κήρυκες της εγκράτειας και της μονογαμίας. Έλα τώρα, Τίμω, μη γίνεσαι κι εσύ. Να μην γίνομαι, Τάνια. Χιδέωσα τον πατέρα μας. Μη φοβάσαι. Και κανείς δεν πρόκειται να φτάσει σε χιδαιότητα αυτό που μέχρι χτες προσπαθούσε να ρίξει στο κρεβάτι τη γυναίκα του γιού του. Σε παρακαλώ πολύ, μη μιλάς έτσι για τον πατέρα. Με πληγώνεις. Κι εγώ πληγώνω, Τάνια. Κι εγώ. Θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό πατέρα. Ανώτερο από χρήματα. Μεγαλόψυχο. Που να έχει κατανόηση για τον αυτόν άλλον. Θα ήθελα να μπορούσα να είμαι περήφανος γι' αυτόν. Αλλά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, τι ωφελεί να μιλάμε για πράγματα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Μπορεί να αλλάξει γνώμη ο πατέρας. Και να προσλάβει τελικά τη Χριστίνα στη Giant. Τότε δεν θα έχεις κανένα λόγο να την πάρεις και να φύγετε στο εξωτερικό. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Όμως δεν πιστεύω ότι ο πατέρας θα αλλάξει γνώμη. Και ξέρεις γιατί? Γιατί? Όχι γιατί η Χριστίνα είναι παντρεμένη. Ούτε γιατί είναι τραμπούκος ο πρώην άντρας της. Η Χριστίνα έχει μια άλλη, μια μεγάλη, μια θανάσιμη αμαρτία. Που θα κάνει τον πατέρα να επιμείνει να μας χωρίσει με κάθε τρόπο. Τι αμαρτία έχει? Είναι φτωχή, Τάνια. Φτωχή. Γι' αυτό σου λέω. Ας είμαι καλύτερα να φύγω από εδώ, να πάρω και την Χριστίνα και να φύγουμε. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί. Και εσύ επειδή με αγαπάς. Και το ξέρω πως με αγαπάς. Μη μου φέρνεις αντιρρήσεις. Παρά μόνο ευχήσου μου καλό ταξίδι. Μόνο καλό ταξίδι. Δεν ήρθα εδώ να σου κάνω μάθημα ηθικής. Δεν είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι μονάχα ένας πρακτικός επιχειρηματίας που μπορώ να λύνω τα προβλήματα που παρουσιάζονται με το ισχυρότερο όπλο που υπάρχει. Το χρήμα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται λοιπόν να παίζεις άλλο την παλιωμοδυτική μελοδραματική ηρωίδα του παρελθόντος που στέκει άφωνη μπροστά στον πλούσιο μπαμπά που δεν εξαγοράσει το φτωχό κορίτσι που ερωτεύτηκε ο ρομαντικός του γιος. Γι' αυτό άρχισε να μιλάς. Για να τακτοποιήσουμε μια μικρή εμπορική συμφωνία. Λοιπόν, πόσα θέλεις για να φύγεις οριστικά από τη ζωή του Τίμου? 20 εκατομμύρια. 30. 40. Πες μου έναν άλογο λογικό ποσό και θα το πάρεις αμέσως. Προσπαθείτε να με εξαγοράσετε για να εγκαταλείψω τον άντρα που αγαπώ. Σου είπα, δεν χρειάζονται οι μελοδραματικές κορώνες εδώ. Έχουμε να τακτοποιήσουμε ένα πολύ πρακτικό θέμα. Τι στην αρχή οι γυναίκες φημίζονται για την πρακτικότητά τους. Είμαι απογοητεύσεις τώρα, εσύ συνεχίζοντας να παριστάνεις την αθώα και παρεξηγημένη παρθένα. Δεν παριστάνω τίποτα. Τότε πάρε τα λεφτά που σου δίνω και πήγαινε να αγαπήσεις κάποιο άλλο κοροϊδό. Και να φύγεις μακριά από τον Τίμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Δράκο. Φύγετε. Φύγετε, γιατί αν μείνετε θα ξεπέσω και θα αρχίσω κι εγώ να σας βρίζω. Τι έγινε, είναι λίγα τα λεφτά που σου έδωσα? Εντάξει, να σου δώσω περισσότερα. 50 εκατομμύρια, αλλά είναι η τελευταία μου προσφορά. Πάρτα και ξαναγύρνα πίσω σε αυτό το τραμπούκο που παντρεύτηκες ή πήγαινε οπουδήποτε αλλού. Φτάνει να μείνεις μακριά από τον Τίμο. Μα, τον Τίμο τον αγαπάω, κύριε Δράκο. Όχι γιατί είναι πλούσιος, αλλά γιατί είναι καλός, τρυφερός και ευαίσθητος. Τα συγκινητικά λόγια δεν πρόκειται να αλλάξουν την ταρήφα. Σου είπα, τα 50 εκατομμύρια είναι η τελευταία μου προσφορά. Και το εννοώ. Δεν θα μου ξεκολλήσεις περισσότερα χρήματα επειδή είσαι την ικανότητα να κλαις τόσο εύκολα. Τα γυναικεία δάκρυα ρίχνουν τους ανόητους άντρες. Ελπίζω να μην πιστεύεις ότι είμαι κι εγώ ανόητος. Όχι. Δεν είστε ανόητος. Αλλά είστε κι εσείς σαν τον άντρα μου. Ένα ξεπερασμένο είδος. Που βάζει ετικέτες στους ανθρώπους και τους χωρίζει σε κάστες και τάξεις που έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια. Και πιστεύετε ότι η αξία του ανθρώπου μετριέται μόνο με το βάρος της τσέπης του. Και ότι ο κάθε φτωχός είναι και εξαγοράσιμος. Για την ακρίβεια, ο κάθε άνθρωπος, πλούσιος ή φτωχός, είναι εξαγοράσιμος. Οι φτωχοί γιατί δεν έχουν τίποτα και οι πλούσιοι γιατί θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα. Και αυτός ο κανόνας δεν πρόκειται να καταρριφθεί ποτέ.
Μη προσβάλλεσαι λοιπόν. Και μη θίγεσαι προσωπικά επειδή λέω ότι έχει και εσύ εξαγοράσιμη τιμή. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που σου πρότεινα, έχει δίκιο. Αλλάζω λοιπόν το όριο που έθεσε στην αρχή. Πες μου πόσα θέλεις εσύ. Πόσα περισσότερα από τα 50 εκατομμύρια. Πες μου και θα στα δώσω αμέσως. Δεν θα σας ζητήσω τίποτα, κύριε Δράκο. Και δεν θα σας κάνω την τιμή να πω ούτε καν όχι στην εξευτελιστική προσφορά σας. Δεν κάνω καμία συναλλαγή μαζί σας. Κρατάω αυτό που έχω. Την αγάπη του άντρα που αγαπώ και είμαι η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου. Νομίζετε ότι έχετε τόσα λεφτά ώστε να εξαγοράσετε την πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου? Δεν νομίζω. Και τώρα φύγετε, κύριε Δράκο. Θα φύγω. Αν μου υποσχεθείς ότι θα ξανασκεφτείς την πρότασή μου και θα τη δεχτείς. Διαφορετικά, να ξέρεις, μπορώ να γίνω πολύ επικίνδυνος αντίπαλός σου. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Δεν φοβάμαι ούτε εσάς ούτε τον άντρα μου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν φοβάμαι να πεθάνω για την αγάπη του άντρα που αγαπώ. Και έναν άνθρωπο που δεν φοβάται να πεθάνει, πώς μπορείτε να τον τρομοκρατήσετε? Λοιπόν, έχεις δίκιο. Πραγματικά σε υποτίμησα. Είσαι πιο ισχυρή αντίπαλος από όσο νόμιζα. Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Μη χαίρεσαι. Είπα ότι είσαι πιο ισχυρή αντίπαλος από όσο νόμιζα, όχι ισχυρότερη αντίπαλος από μένα. Τη δική μου δύναμη δεν τη γνώρισες και σου εύχομαι να μην χρειαστεί να τη γνωρίσεις όλη τη την έκταση. Γι' αυτό παράτα τα πείσματα και ξανασκέψου την πρότασή μου. Χαίρετε, κύριε Δράκο. Δεν χάρηκα που σας γνώρισα από κοντά. Από μακριά δείχνατε περισσότερο. Ο βίαιος, ο επιθετικός και άλλες τέτοιες τρίχες. Αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά και κανονίζουν τις τύχες αυτού του κόσμου, τα ισοπεδώνουν κάτι ανθρωπάκια σαν και εμένα. Είχα άγιο απόψε και γλύκωσα από τα χέρια τους. Άγιο είχα. Τι συμβαίνει, κύριε Λεβέντη? Τι πάθατε? Δεν φαίνεται τι έπαθα, κύριε αστυνόμε. Δεν φαίνεται. Έπεσα θύμα ξυλοδαρμού. Να λοιπόν μια πολύ ευχάριστη αλλαγή. Μέχρι στιγμής εσύ ήσουν αυτός που έδερνε στη γυναίκα σου. Τώρα τι έγινε και βρέθηκες για μια φορά στη θέση της? Μην κοροϊδεύετε. Θα μπορούσα να με είχαν σκοτώσει αυτά τα χτίνη. Πέσανε πάνω μου 6 γομάρια και βαρούσαν όπου ήθελαν. Μία να μην είχε πετύχει εδώ ή εδώ και θα ταξίδευα τώρα για τον άλλο κόσμο. Και ποιοι σε χτύπησαν? Ο θηρορός και οι άντρες της ασφάλειας που φυλάνε την είσοδο της Giant. Και τι δουλειά έχεις εσύ στην Giant? Μόλις προχθές ο ίδιος ο αρχηγός της αστυνομίας σου δήλωσε ότι δεν πρέπει να ξανενοχλείς τους δράκους. Δεν πήγα να ενοχλήσω τους δράκους. Πήγα να μιλήσω ήρεμα, λογικά και ανθρώπινα με τον κύριο Τίμο Δράκο. Και αν δεν κάνω λάθος, ο αρχηγός της αστυνομίας μου δήλωσε ότι δεν θέλει να πλησιάσω σε απόσταση λιγότερο από 100 μέτρα το παράνομο ζευγάρι. Δηλαδή την πόρνη, τη γυναίκα μου και τον εραστή της. Δεν μου είπε ότι δεν έχω δικαίωμα να πάω να πω δύο λογάκια ευγενικά σε αυτόν τον αλήτη τον εραστή της. Και γιατί να του πεις δύο ευγενικά λογάκια? Τι θέλεις από αυτόν? Θέλω να κάνω μια τελευταία προσπάθεια για να σώσω το γάμο μου. Είχα σκοπό να πέσω μέχρι και στα πόδια αυτού του Καζανόβα, του Τίμου, του Δράκου που κάνει συλλογή από γκόμενες και να τον παρακαλέσω να μου αφήσει τη μία και μοναδική γυναίκα που έχω αγαπήσει εγώ. Εννοείς το ένα και μοναδικό κορόιδο που δεχόταν επί 3 ολόκληρα χρόνια να τον δέρνει σαν διαμαρτύρητα. Και τώρα που η σκλάβα έσπασε την αλυσίδα της, σου κακοφαίνεται, ε? Είσαι προκατηλημένη, κυρία αστυνόμε. Είσαι γυναίκα και νομίζω ότι όλα τα στραβά κουτάλια τα κάνουν οι άντρες. Γιατί δεν σου περνάει από το μυαλό ότι για να χτυπάω εγώ τη γυναίκα μου μπορεί να έχω κάποιους πολύ σοβαρούς λόγους?
Δεν έχεις κανένα δικαίωμα ούτε το γαϊδαρό σου αν είχες να χτυπάς για κανέναν απολύτως λόγο. Και εμένα μην μου υψώνεις τη φωνή, Λεβέτη. Εγώ δεν είμαι γυναίκα σου και δεν σηκώνω τσαμπριάδες. Το τζαμπουκά σου αγόρι μου να το πουλάς εκεί που περνάει. Και εδώ μέσα δεν περνάει. Κύριε Ταξιάρχε, θέλω να ζητήσω τη βοήθειά σας. Η κυρία αστυνόμος δεν με καταλαβαίνει. Εσείς όμως είστε άντρας και θα νιώσετε το πόνο μου. Ποιο πόνο σου θέλεις να νιώσω? Και το ψυχικό και το σωματικό. Είμαι και κερατάς, είμαι και δαρμένος. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, κύριε Ταξιάρχε? Εκεί που μας χρωστούσαν το σκοινί, μας πήραν και το βόηδι. Αυτό ακριβώς έπαθα εγώ σήμερα. Αυτό ακριβώς. Καταρχήν, κύριε, θα ήθελα να αρχίσω με τη μικρή μας σύσκεψη, έχοντας από τον Ιώνα μια αρτήρια αναφορά των οικονομικών υπηρεσιών. Γιατί φυσικά για να κάνουμε τις προτινόμενες επεκτάσεις, πρέπει να είναι απόλυτα συμφέρουσες για τον όμιλο. Είναι αυτονόητο. Ωραία, λοιπόν, σ' ακούμε, Ιώνα. Έτσι όπως είναι η συγκεκριμένη κατάσταση. Συγγνώμη που σας διακόπτω, ξέρω πως έχετε σύσκεψη, μου το είπε η Βαλέρια. Αλλά νομίζω πως αυτό που έχω να σας πω είναι πιο σημαντικό από τη σύσκεψη. Τι έχεις να μας πεις, παιδί? Ο Τίμος. Τώρα το απόγευμα πήγα στο δωμάτιό του. Το σήμα είναι άκρος απόρριτο. Έχει διαβάθμιση ΑΑ, άκρος απόρριτη, και αναφέρεται σε ένα θέμα υψής της ασφαλείας. Διώδωσε μου αυτό το σήμα, θα ξέρετε. Και τώρα άρχισα να ανησυχώ και εγώ πολύ. Λίγα έχουμε στο κεφάλι μας, μόνο αυτό μας έλειπε τώρα. Μόνο αυτό μας έλειπε.